Να καλησπερίσουμε τον Έκτορα Γάζο από την Καρδίτσα. Είναι μέλος της τοπικής, της τομεακής επιτροπής Καρδίτσας του ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και γραμματέας των νοσοκομιακών γιατρών Καρδίτσας. Καλησπέρα, κύριε Γάζο. Καλησπέρα σας. Πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην Καρδίτσα από τις πρόσφατες πλημμύρες. Καταρχήν, να μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί 4-5 μέρες μετά την καταστροφή. Έχουμε αρκετά πράγματα δει και ακούσει. Συνοπτικά, ένα στίγμα σε τι κατάσταση είναι σήμερα η πόλη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πόλη προσπαθεί να συμμαζέψει ό,τι μπορεί, ξεκινώντας από την πόλη της Καρδίτσας, γιατί δεν είναι μόνο εκεί η καταστροφή. Από το κέντρο της πόλης, το οποίο ακόμα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι όπως και κάποιες άλλες συνοικίες. Οι καταστηματάρχες, οι αυτοαπασχολούμενοι προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν από περιουσίες ολόκληρες που είχαν μέσα στα μαγαζιά τους. Οι εργαζόμενοι, πολλοί που δούλευαν σε αυτά τα καταστήματα, βρίσκονται χωρίς δουλειά. Αν βγούμε λίγο παραέξω από το κέντρο της Καρδίτσας, θα δούμε σπίτια είτε πλημμυρισμένα, είτε να προσπαθούν να μαζέψουν τις λάσπες που έφεραν οι χήμαροι, τα σπασμένα αναχώματα από τα ποτάμια, μέχρι και γκρεμισμένα σπίτια θα δούμε. Γιατί και στη Θεσσαλία και εδώ φτωχό κόσμος ήταν, πολλά από αυτά τα σπίτια παλιά ήταν, ένα γέλιο δεν υπήρχε. Έξω από την πόλη, μόλις βγούμε, θα αντικρίσουμε πλημμυρισμένες περιοχές, χωράφια, κατεστραμμένα, μεγάλες σοδιές, Αβούπο, Βαμβάκι, Καλαμπόκι, οι οποίες ουσιαστικά έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοκλήρου τις περισσότερες περιοχές του νομού. Και ανεβαίνοντας τα ορεινά, θα δούμε εικόνες ολικής καταστροφής με γκρεμισμένες γέφυρες, γκρεμισμένα κτίρια, εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Πελλήνιο τις τελευταίες μέρες. Σε αυτή την κατάσταση είναι ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, με ανάμεικτα συναισθήματα, απογοήτευσης, οργής, θυμού. Σήμερα είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ. Θα πούμε παρακάτω αυτά. Το θέμα είναι, κύριε Γάζο, ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες. Ήταν μια κακοκαιρία. Ακούμε την κυβέρνηση και άλλους παράγοντες, και τοπικούς και περιφερειακούς, να κάνουν λόγο για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά τελικά προβληματίζεται κανείς και λέει πόσο φυσιολογικό είναι από τα όποια καιρικά φαινόμενα, έντονα ή μη έντονα, αλλά την περίπτωση των έντονων, να δικαιολογείται τόσο μεγάλη καταστροφή σε μία πόλη και στις γύρω περιοχές. Είναι φυσιολογικό να γίνεται κάτι τέτοιο στον 21ο αιώνα? Γιατί είδαμε ότι καταστράφηκαν υποδομές. Θα μας πείτε και παρακάτω για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Κατέρευσαν δρόμοι, γέφυρες, το κέντρο υγείας, το Μουζάκι. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων? Κοιτάξτε, όντως ήταν μια πολύ μεγάλη βροχή, πολύ έντονο φυσικό φαινόμενο. Όμως δεν είναι πρωτόγνωρο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Το έχουμε ακούσει εμείς οι Καρδιτσιώτες, να το πω έτσι, πρόσφατα από την Εύβοια, πρόπερση από τη Μάντρα κτλ. Έτσι. Αλλά και για την Καρδίτσα ακόμα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί μιλώντας με παλιότερους ανθρώπους κιόλας εδώ, βρίσκοντας την αφορμή και την ευκαιρία, βλέπουμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα υπήρξαν ξανά στην περιοχή μας, ειδικά στον ορεινό όγκο ήταν πολύ πιο συχνά. Να φανταστείτε, ο συνοικισμός των Τσιγκάνων, των Ρωμά, έξω από την πόλη της Καρδίτσας, ανά 1 με 2 χρόνια πλημμυρίζει, ακριβώς έξω από την πόλη της Καρδίτσας. Με τις πλημμύρες της αγροτικής παραγωγής να είναι ένα συχνό φαινόμενο. Φέτος είχαμε ήδη 2 φορές στην αρχή του καλοκαιριού καταστροφές αγροτικών εκτάσεων, μιλώντας μάλιστα για μια γεωγραφική έκταση η οποία είναι παιδινή, με ουσιαστικά βαθείς και αβαθείς εκτάσεις που να εναλλάσσονται, πολλά ποτάμια, μικρά, μεγάλα, ποταμούς, παραποτάμους. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια φαινόμενα πλημμυρών, τέτοια φαινόμενα τα οποία θα θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο την παραγωγή, την οικονομία, τις κατοικίες, αλλά και τη ζωή ακόμα των ανθρώπων. Άρα ήταν κάτι το οποίο οι περισσότεροι κάτοικοι της Καρδίτσας γνώριζαν, ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν ότι έχουμε έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, έλλειψη δηλαδή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων.
για να μπορέσει να προστατευτεί από αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Ξέρετε, μερικές φορές όταν είμαστε μέσα στην πόλη ή μέσα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, και καλά κάνουμε, αγχωνόμαστε με τα πολλά προβλήματα που μας έχει φορτώσει η κρίση, το μισθό μας, αλλά αφήνουμε απ' έξω από το κάδρο γενικότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της υγείας, της παιδείας, υποδομών απαραίτητων βασικών, όπως τα πλημμυρικά, αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα αντισεισμικής προστασίας. Είμαστε και ένας νομός που έχει συχνούς σεισμούς. Και με αυτές τις αφορμές εμείς το δηλώναμε, έργα γιατί, πυροπροστασίας. Γιατί δεν γίνονται, κύριε Γάζο, τα αντιπλημμυρικά έργα και σε μια περιοχή, όπως είπατε και εσείς, που είναι και κατεξοχήν αγροτική και χρειάζεται διευθέτηση των νερών και των ποταμιών, απαραίτητο το νερό για τις αγροτικές καλλιέργειες, και όμως βλέπουμε να μην γίνονται τέτοια έργα, ώστε να θωρακίζονται και τα ποτάμια και οι αγρότες να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βλέπουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί δεν γίνονται? Σκεφτείτε ότι πριν από 15 μέρες οι αγρότες αγωνιούσαν αν θα τους φτάσει το νερό για να μπορέσουν να ποτίσουν τα χωράφια τους. Άρα αυτό είναι ένα φαινόμενο, ότι από τη μία μεριά υπάρχει έλλειψη και από την άλλη μεριά βρεθήκαμε πνιγμένοι στο νερό που αναζητούσαμε πριν από 15 μέρες. Γιατί από τη μία μεριά δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα αρδευτικά έργα με έναν νομό των λιμνών, όπως τον λένε αυτοί που έχουν κυβερνήσει, ήδη να υπάρχουν δύο λίμνες και μία η οποία εμείς διεκδικούμε κιόλας να κατασκευαστεί αυτή η λίμνη του φράγματος του Αχελώου, με τα απαραίτητα έργα αρδευτικά που θα ήταν και χρήσιμα στην παρούσα κατάσταση, να μπορέσουν να διοχετεύσουν ένα μεγάλο όγκο νερού, τουλάχιστον έξω από κατοικημένες περιοχές. Ναι. Από την άλλη μεριά, αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία όμως κοστίζουν, και αυτό είναι το μυστικό, κοινό μυστικό, να το πω έτσι. Τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία κοστίζουν για ποιον? Κοστίζουν για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα, σε όλα αυτά δηλαδή που έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα για την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, όπως και στην καρδίτσα του τουρισμού δηλαδή, γιατί σε αυτό κόντεραν, χωρίς όμως όλος αυτός ο γίγαντας να έχει σαθρά πόδια, να μην ενδιαφέρεται για αυτούς τους άμεσους παραγωγούς, λέμε, αυτούς που μένουν τους ανθρώπους τους ίδιους. Άρα είναι άλλη η στόχευση που υπάρχει σε μια οικονομία, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλούς τομείς. Να πω, τώρα έχουμε την πανδημία του κορονοϊού, για παράδειγμα. Η στόχευση τελικά διοχέτευσης των χρηματικών ποσών είναι τέτοια ώστε να γιγαντώνονται αυτοί που ήδη έχουν χρήματα και στο τέλος να την πληρώνουν ή να στηρίζονται στην καλή τους την τύχη ο απλός ο κοσμάκης, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι φτωχών περιοχών. Και να μην καλύπτονται οι ανάγκες τους για προστασία, είτε από σεισμό, είτε από πλημμύρες, είτε από πυρκαγιές. Με παραδείγματα πολλά και τραγικά να έχουμε στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είσαστε, όπως είπαμε, και γραμματέας των νοσοκομειακών γιατρών Καρδίτσας. Και εκεί το νοσοκομείο παρουσίασε έμπασε νερά, να το πω απλά. Το κέντρο υγείας Μουζακίου κατέρευσε σχεδόν το μισό. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και εκεί. Χθες ήρθε η Υφυπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. Τι σας είπε? Με βλέπετε που γελάω. Και φυσικά με αφορμή και την κατάσταση για τον κορονοϊό τώρα. Τα νοσοκομεία είναι πρώτης γραμμής χώροι που πρέπει να λειτουργούν, να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Και μόνο αυτό δεν βλέπουμε. Με βλέπετε να γελάω, γιατί προχθές μάθαμε από τα site τα τοπικά ότι θα έρθει η Υφυπουργός Υγείας για να αναπτύξει τις δομές ψυχικής υγείας που χρειάζονται στους πλημμυροπαθείς. Προφανώς υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως δεν είχαμε καμία ενημέρωση από τη διοίκηση, από το ίδιο το Υπουργείο, σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, αντίστοιχα και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας. Τελευταία στιγμή πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται η Υφυπουργός στο νοσοκομείο και όταν την αναζητήσαμε είχε ήδη φύγει. Η απάντηση του διοικητή ήταν ότι είχε έρθει για έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και υποστήριξης. Όταν ρωτήσαμε ότι ήταν ο ίδιος γνώστης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες, αν τα ανέφερε, μας είπε ότι θα τα αποστείλει με email τις επόμενες ημέρες, γιατί άλλος ήταν ο στόχος της συνάντησης. Άρα μιλάμε για κάτι μικροτραγικό αυτή τη στιγμή. Από τη μία μεριά, ένα νοσοκομείο το οποίο έχει παπαλαιωμένες εγκαταστάσεις, πολλούς από τους εξοπλισμούς βρίσκονται εκτός λειτουργίας, ένα νοσοκομείο που με μία απόφαση πριν από ένα μήνα
μετέτρεψε τις κλινικές του από εκεί που ήταν για υπόπτητα κρούσματα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα χωρίς ούτε ένα παραπάνω εξοπλισμό. Δηλαδή στα χαρτιά, γιατί μόνο στα χαρτιά εμείς μπορούμε να νοσηλεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από COVID, απλά δεν χρειάζονται να είναι διασωληνωμένοι. Ναι. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, όσον αφορά και την πανδημία, δείχνει όχι ότι απλά είναι ανοχήρωτο το σύστημα υγείας, αλλά υπάρχει και στόχευση γι' αυτό και γι' αυτό ο Υφυπουργός δεν μας κάλεσε καν να συναντηθούμε για να τις πούμε τα πραγματικά προβλήματα. Ποια το κέντρο υγείας... Ποια είναι η στόχευση αυτή? Η στόχευση, κοιτάξτε να δείτε, ο νέος διοικητής με το που είχε έρθει, εμείς του είχαμε βάλει τα ζητήματα, είχε συμπέσει τότε και με τον τελευταίο σεισμό στον ομό μας, του είχαμε βάλει τα ζητήματα για απαραίτητη αντισεισμική, αντιπλημμυρική, θωράκιση και αντιπυρική προστασία στο νοσοκομείο, γιατί τα γνωρίζουμε από μέσα. Αυτός, η απάντησή του ήταν τότε ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν καλύπτονται τέτοια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μία στόχευση είναι ακολούθηση πιστά το τι μας βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το γνωρίζουμε με τα σαθρά συστήματα υγείας που αποκαλύφθηκαν στην πανδημία του κορονοϊού. Από την άλλη μεριά, του θέσαμε το ζήτημα πρόσληψης νέου μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Και μάλιστα αυτοί οι συμβασιούχοι δουλεύουν σε τεχνική υπηρεσία, καθαριότητα, σύντηση και κουζίνα, που είναι αυτά που πλημμύρισαν στο τελευταίο κομμάτι, και μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης της νέας που ήρθε τώρα, που ακολουθούσε βέβαια, πατούσε στους νόμους της προηγούμενης, ήταν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έρχουν ιδιωτικές εταιρείες και εργολάβοι, γιατί δεν συμφέρει το νοσοκομείο. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι η στόχευση είναι της ιδιωτικοποίησης είτε τομέων είτε ολόκληρων νοσοκομείων και κλινικών, η οποία μας τι φέρνει? Φέρνει την καταστροφή, φέρνει την απαξίωση και τον κοσμάκι τον απλό να μην μπορεί να βρει την υγεία του. Πάμε και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στην πόλη, όπου εξήγηλε κάποια μέτρα. Είχαν εξαγγελθεί μάλλον γύρω στα 600 ευρώ σε κάποιες οικογένειες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάποιες... και κάποια χρήματα σε πάλι οικογένειες, αλλά και σε επαγγελματίες. Σε σύγκριση με τις ζημιές που έχετε διαπιστώσει αυτές τις ημέρες, θεωρείτε ότι αυτά τα λεφτά είναι αρκετά για να δοθούν, είναι αρκετά για να καλύψουν τις ζημιές, ακόμα και αν δοθούν γρήγορα, όπως ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς οι προηγούμενες ημέρες θα σας δώσω την απάντηση, όχι που δίνουμε εμείς, που δίνει ο ίδιος ο κόσμος. Βρισκόμασταν έξω με κλιμάκια, με περιοδίες του ΚΚΕ, της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μιλούσαμε με τον κόσμο που είχε τις ζημιές. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, κάποιοι και από τα site τους έλεγαν: βγάλετε φωτογραφίες πριν καθαρίσετε για να πάρετε τις αποζημιώσεις. Ο ίδιος ο κόσμος έλεγε: σιγά μην περιμένουμε να, από αυτούς να μας λύσουν το πρόβλημα και εμείς μόνοι μας θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Άρα ο ίδιος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτά είναι ψίχουλα για να μπορέσουν να στηρίξουν. Υπάρχουν επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, οι οποίοι έχουν ζημιές δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με μηχανήματα, εξοπλισμούς, που προφανώς και δεν μπορούν να στηριχθούν με τα πενιχρά επιδόματα που θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν χάσει τις δουλειές τους και αυτή τη στιγμή χάνουν όχι μεροκάματα μόνο, χάνουν χρήματα. Άρα πρέπει να υπάρξει άμεσα αναπλήρωση εισοδήματος, κάτι το οποίο δεν δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτά όλα τα ποσά, ακόμα και αν συμπληρωθούν με τα χρήματα που με παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που έχει καταγωγή από την Καρδίτσα, παραπάνω θα δοθούν για υποδομές κτλ. Πραγματικά κάποια εκατομμύρια δεν φτάνουν για να ανακατασκευαστούν έργα τα οποία γκρεμίστηκαν στη διάρκεια αυτής της μεγάλης πλημμύρας, νεροποντής και καταστροφής. Mm-hmm. Άρα η καλύτερη απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον κόσμο, που είναι ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με αυτούς, όπως δεν βγάλαμε άκρη και με τους προηγούμενους. Είναι ότι από εδώ και πέρα μόνοι μας θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Το ζήτημα για μας, για τους κομμουνιστές, για τους εκπροσώπους, τους κλεγμένους στη Λαϊκή Συσπήρωση, είναι πώς αυτό θα μπορέσει ο ίδιος ο λαός να το κάνει δύναμη αγώνα, την οργή του να τη μετατρέψει σε συντονισμό της δράσης, με αιτήματα και συνολικά, αλλά και ανά χώρο, ανά κλάδο, ανά περιοχή κιόλας αν θέλετε. Άρα πάνω σε αυτό να μπορέσουν να δημιουργηθούν οργανωμένες δομές του κινήματος και από φορείς που ήδη υπάρχουν, από επιτροπές αγώνα που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια, βασισμένες πάνω στον πόνο και στην απόγνωση και στην αγανάκτηση, τελικά να μπορέσουν να γίνουν δύναμη που μπορεί να καταφέρει πράγματα και στο σήμερα, αλλά και για βασικές υποδομές, εγκαταστάσεις τις οποίες χρειαζόμαστε, όλοι έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα. Κύριε Γάζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Επίσης. Γεια σας.